Θα δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν εξαιρετικό γιατρό, σε έναν οπαδό του Ηρακλή, σε έναν φίλο χρόνια από τα γήπεδα, τον Λευτέρη τον Στέφα που είναι στην γραμμή μας. Γιατρέ μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Το περίμενα χρόνια να μιλήσει την ώρα για μπλε και να σου πω γιατρέ μου καλησπέρα. Καλά είμαστε εδώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πρόσφατα, μου επιτρέψεις τον ελληνικό? Εννοείται. Βρέθηκες σε ένα συνέδριο μαζί με άλλους 4.000 γιατρούς ή είναι το νούμερο υπερβολικό? Καλά διαβάζω εδώ. Δεν είναι υπερβολικό, απλά αφορά όλη την επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μόνο γιατροί, είναι εργοφυσιολόγοι, είναι γυμναστές, τα είναι θεραπευτές, αλλά πάντα έχουν όλη εξειδίκευση στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Και ήταν ένα συνέδριο που είχες και εσύ μεταξύ υπολείπων κάποιες ομιλίες στο Camp Nou, σε μια ημερίδα που προφανώς κράτησε, δεν ξέρω, μια εβδομάδα, εσείς ήταν εκεί, πόσες μέρες? Είναι τρεις ημέρες. Τρεις ημέρες. Διαρκεί, το συνέδριο διαρκεί τρεις ημέρες. Είναι ουσιαστικά το λέγεται ισοκινητικό συνέδριο της FIFA. Δεν αφορά όμως μόνο την ισοκίνηση, αφορά όπως είπαμε όλο το ποδόσφαιρο. Και μέσα σε τρεις μέρες πραγματεύονται όλα τα καινούργια επιστημονικά δεδομένα που υπάρχουν, μοιράζεται δηλαδή η γνώση, έτσι ώστε όλοι μέσα από αυτό το συνέδριο να γίνουν καλύτεροι στη δουλειά τους. Και είχες την ευκαιρία, φαντάζομαι και άλλοι συνάδελφοί σου εκεί, από πόσες χώρες είναι αυτό? Παγκόσμιο είναι. Παγκόσμιο, δεν έχει, έτσι. Δηλαδή τώρα... Πολλές. Οκ, okay, ναι, μην μπαίνουμε σε αριθμό. 4.000 νομίζω το νούμερο τα λέει όλα γενικά αυτές τις τρεις μέρες στο Camp Nou. Μα για να γίνεται στα επίσημα του γηπέδου. Μέσα γιατί στη... δεν υπάρχει συνεδριακός χώρος να κάλυψει τόσο μεγάλο πληθυσμό, οπότε γίνεται μέσα στα επίσημα. Και μπήκε και ο Ηρακλής εκεί. Μέσω εσού. Ο Ηρακλής είναι παντού και στο Camp Nou. Κάναμε και το στιχάκι. Ναι. Έτσι ακριβώς. Ο Ηρακλής είναι παντού. Αλλά είναι και εντυπωσιακή η φωτογραφία, γιατρέ μου, που βλέπουμε το σήμα της FIFA, βλέπουμε ένα άλλο σήμα που τώρα δεν το πολύ καταλαβαίνω τι είναι, μάλλον με τα ιατρικά έχει να κάνει. Βλέπουμε το τεράστιο σήμα του Ηρακλή, βλέπουμε το σήμα της Μπαρτσελώνα, μια ομάδα εκεί του εξωτερικού, της Μπαρτσελώνα, και βλέπουμε και το 80-11-17. Και όλα αυτά σε ένα ιατρικό συνέδριο από έναν και ανώλευκο γιατρό, που κουβαλάει πολύ τρέλα προφανώς για να κάνει αυτό που παρουσίασε εκεί, πέρα από το να μιλήσεις για, δεν ξέρω, για αυχένες, για γόνατα, για οτιδήποτε σας απασχολεί, να βάλεις και το 80-11-17 μας. Ήταν κάτι που έγινε πάρα πολύ αυθόρμητα, το προηγούμενο βράδυ κιόλας. Δηλαδή το προσέθεσα στο τέλος, κάνοντας ουσιαστικά έναν επανέλεγχο της ομιλίας. Και το έκανα γιατί είχα διαβάσει πρόσφατα για την αναδιάρθρωση, είχα εκνευριστεί και έχοντας και τη FIFA στο μυαλό μου, το έκρινα σκόπι μου ότι ίσως θα έπρεπε να το προσθέσω στην παρουσίαση. Μιας και λέμε για FIFA, συγγνώμη για διακοπή, υπήρξαν κάποιοι επώνυμοι, επίσημοι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που έδωσαν... Υπάρχουν σαν καλεσμένοι. Το ναι, υπάρχουν σαν καλεσμένοι. Όμως είναι κυρίως το κομμάτι το ιατρικό της FIFA, το οποίο είναι πάρα πολύ αναπτυγμένο. Πάρα πολύ όμως. Τι είπες, έτσι πολύ απλή ερώτηση. Ναι, εγώ μίλησα ουσιαστικά για ισοκινητική μελέτη η οποία γίνεται σε αθλητές μετά από συνδεσμοπλαστική του προστίου χιαστού και ουσιαστικά ανέδειξα ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να δουλεύεται και το οποίο έχει υποτιμηθεί κατά κάποιο τρόπο στην καθημερινή πράξη των θεραπευτών που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Και μετά την ιατρική ανάλυση, πώς κόλλησε ο Ηρακλής και το 80-11-17, δηλαδή ποια ήταν η αναφορά η δική σου, γιατί ήταν και αρκετοί ξένοι εκεί, προφανώς δεν γνωρίζουν τα πάντα. Η αναφορά έχει να κάνει με το γεγονός ότι απλά υπάρχει αυτή η ομάδα, υπάρχει αυτός ο συμβολισμός με τους αριθμούς, δεν μπορούσα να δώσω πολλές προεκτάσεις, αντιλαμβάνεστε, σωστά, δεν είναι ο χώρος τέτοιος, έτσι, είναι ένα επιστημονικό συνέδριο και πρέπει να έχουμε και την ανάλογη σοβαρότητα. Καλά, και η αναφορά μόνο και η εικόνα είναι δυνατή. Έτσι, πολύ, δεν το συζητάμε. Αντιδράσεις υπήρξανε μετά? Όχι, δεν υπήρχαν. Αντιδράσεις του στυλ? Υπήρχαν κυρίως από το ελληνικό κοινό και όχι. Καλά, αυτό, αυτό ήταν αναμενόμενο. Αυτό ήταν αναμενόμενο και νομίζω πολύ σε ενόχλησαν με την καλή την έννοια αυτές τις μέρες για αυτή την ενέργεια. Έτσι, δεν το συζητάμε. Ο εκνευρισμός έφυγε? Ο εκνευρισμός, όχι. Παραμένει
Και νομίζω θα παραμένει γιατί δεν βλέπουμε μια ζωή, φως μια αυτό ζωή, το κομμάτι. Μια ζωή. Ναι, ναι, δεν βλέπουμε φως αυτό το κομμάτι. Είναι γνωστά, τι να πω, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω σε αυτό το κομμάτι. Ίσως θα πρέπει να η αντίδραση να είναι η μαζικότερη. Mm-hmm. Το κομμάτι αυτό του συμβολισμού τέλος πάντων της εικόνας αυτής που έχει αναδημοσιευθεί είναι ότι όλοι πρέπει να το προβάλλουμε αυτό το κομμάτι της αδικίας. Όπως είναι, μπορεί δηλαδή, ο καθένας, ναι. Ακριβώς, όπως μπορεί ο καθένας, γιατί πρέπει να γίνει η σημαία του συλλόγου πλέον. Δεν έχουμε άλλα κομμάτια, αλλά παρά μόνο το ότι είμαστε οι πιο αδικημένοι στον ελληνικό αθλητισμό. Και νομίζω πλέον, γιατρέ μου, είναι και το έχουν αποδεχτεί άπαντες στην Ελλάδα. Είτε πολύ είτε λίγο. Έτσι, αυτό το διαβάζουμε πλέον καθημερινά, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να, νομίζω πρέπει να συνεχίσουμε να δεικνύουμε αυτό το κομμάτι της αδικίας, να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε πλέον, από αυτά που έχουμε χάσει βέβαια, αλλά ο αγώνας πρέπει να είναι συνεχής σε όλα τα επίπεδα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω κάποιες προσπάθειες που γίνονται ειδικά στο κομμάτι του γυμναστικού συλλόγου. Για αποζημιώσεις, για κυνηγητό, για οτιδήποτε, έτσι. Οτιδήποτε, ναι. Τα στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις και εύχομαι να έχουμε γρήγορα κάποια αποτελέσματα, γιατί το καλοκαίρι είναι, όσο και αν φαίνεται μακρινό, είναι ό,τι γίνει θα γίνει αυτό το μήνα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να πορεύεται μέσα στον χρόνο. Είναι πολύ δύσκολος ο Ιούνις, πολύ δύσκολος. Και αν δεν γίνει, όπως σωστά λες, τον Ιούνιο αυτά που πρέπει να γίνει, μετά θα έχουμε δύσκολο και Ιούλιο και Αύγουστο και ούτω καθεξής. Δηλαδή είναι απαραίτητα να γίνουν όλα αυτά. Με τις εκαθαρίσεις, με τις μάχες, με τα δικαστήρια, με οτιδήποτε τέλος πάντων έχει να κάνει με τον Ηρακλή. Έχεις πολλά χαιρετίσματα από τον κύριο Βαγγέλη Τσίμο που μας ακούει από τον μπασκετικό Ηρακλή. Σε περιμένει το Σάββατο. Εντάξει, για όσους δεν γνωρίζουν, εγώ το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Επαναλαμβάνω, από την Κερκίδα και μετά έγινε αυτό που έγινε και μπράβο του. Και ένας γιατρός που είναι παντού. Έτσι δεν είναι, γιατρέ μου? Εννοείται. Και τον Ηρακλή όχι απλά τον έχουμε στην καρδιά μας, τον έχουμε στην οικογένειά μας, τον έχουμε στον περίγυρό μας, το διαφημίζουμε παντού και νιώθουμε ουσιαστικά εκπρόσωποι του. Και αυτή η μικρή Μπαρτσελόνα πήρε μια γεύση επιτέλους, έτσι, για το τι εστί ο μεγάλος Ηράκλης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκες αυτήν την εμπειρία μαζί μας και σε ευχαριστώ και εγώ ως Γιώργος για αυτό που έκανες, γιατί ξέρεις, αυτά τα μικρά είναι που μας κρατάνε όλους μας, τα μικρά που για κάποιους είναι πολύ μεγάλα, γιατί έχουμε τραβήξει όσα έχουμε τραβήξει. Να είσαι γερός. Σε ευχαριστώ. Το συνέδριο καλά πήγε? Εντάξει, μια χαρά. Ωραία, όλα καλά, έτσι. Όλα καλά. Ευχαριστώ. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Ένα εκατομμύριο και βάλε. Ένα εκατομμύριο. Να είσαι καλά, γιατρέ μου. Ευχαριστώ. Yeah. Καλό βράδυ. Ο κύριος Λευτέρης Στέφας, ο γιατρός που μας μίλησε.